επίσημη προσήλωση. Σας παρακαλώ, γράψτε μου εάν ακούμε καλά, για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Περιμένω. Καλησπέρα σε όλους σας. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Θα ξεκινήσουμε, όπως πάντα, με το πρώτο κομμάτι της παρουσίασης, το οποίο αφορά την εταιρεία, και μετά θα πάμε στα νέα της εβδομάδας. Και φυσικά θα πω και λίγα λόγια για την προσφορά, η οποία ακόμα υπάρχει, και θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες στο τέλος για αυτήν. Οπότε βλέπω ότι είναι όλα καλά και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Και ας ξεκινήσουμε. Πάμε εδώ στη πρώτη μας εικόνα, όπου είναι ένας πίνακας επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο τον φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης πριν από περίπου 200 χρόνια, πριν από 100 χρόνια, συγγνώμη, και απεικόνιζε το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές, τις οποίες μπορείτε να τις διακρίνετε και σε αυτό το πίνακα. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτό που φανταζόταν ο καλλιτέχνης ήρθε νωρίτερα και είναι πλέον η δικιά μας πραγματικότητα. Τους δρόμους έχουμε και τις λιμενικές περιοχές. Όμως, φυσικά, όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, αν και βελτιοποίησαν σημαντικά την ποιότητα της ζωής μας και μας βοήθησαν σημαντικά στη καθαρή μας ζωή, έχουν και κάποια μειονεκτήματα, που όπως βλέπουμε εδώ πέρα, είναι η υπερφόρτωση των μεταφορών και έχουμε και την έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο επόμενο πρόβλημα, το οποίο είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος, που ίσως είναι και το κυριότερο στην λίστα μας, διότι ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει δρόμους κάνει εισβολή στην φύση και η φύση έχει φυσικά τη δικιά της ροή ύπαρξης και προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος και ξεχνά ότι ο ίδιος καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι επίσης και δηλητήριο για την φύση, το οποίο σίγουρα γνωρίζετε. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία φυσικά με τη σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον και προκαλούν διάφορα καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα το φαινόμενο της όξινης βροχής, το οποίο έχουμε ακουστά ότι διαβρώνει επιφάνειες. Το επόμενο σημαντικό πρόβλημα το οποίο έχουμε στη λίστα μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν εμείς συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε τότε και με σταθμούς παραγωγής ενέργειας, όπου αυτοί οι σταθμοί λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου κατά τη διάρκεια της καύσης απελευθερώνονται επικίνδυνα αέρια, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι φυσικά η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, φυσικά, ο στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης, το λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, όπου εκεί δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκους, χαράντρες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια.
αλλά οι άνθρωποι κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες, στους οποίους μπορείτε να διακρίνετε εδώ. Φυσικά, σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη και την τεράστια κατανάλωση υλικών και προφανώς τα περισσότερα έξοδα. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή του ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε και κάτι ανάλογο στις μέρες μας, το οποίο βρίσκεται στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, το ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό τραμ που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Εδώ βλέπουμε τρεις εικόνες. Βλέπουμε στην αριστερή εικόνα το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια, τα οποία δεν έχουν τη δική τους μηχανή αυτά τα μέσα μεταφοράς. Σέρνονται από ένα σχοινί και δεν γίνανε ανεξάρτητες μεταφορές. Και εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway Ανατολή Μινίτσκι, που μας λέει πως δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δευτέρου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό για διάφορες χρήσεις, όχι μόνο για μεταφορά όπως συζητάμε εδώ πέρα, αλλά και εδώ βλέπουμε κάποιους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε τις χορδές. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και αυτή είναι η διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε το εσωτερικό, που είναι οι χορδές από πάνω. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης. Το εσωτερικό το περιβάλλει το σώμα της σιδηροτροχιάς και πάνω από όλο αυτό υπάρχει και η κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει επίσης να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες και άνετες για τους επιβάτες, αλλά και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας της Λευκορωσίας. Και τώρα θα σας πω με κάποιες λεπτομέρειες, θα σας περιγράψω το καθένα από αυτά. Και βλέπουμε εδώ το πρώτο, το οποίο είναι το ευέλικτο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος, καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία και ταυτόχρονα, αλλά διατηρεί μάλλον υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Το υπερελαφρύ, όπου η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς, είναι σπυροειδή σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για τα τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγοι σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότεροι στη συντήρηση. Εδώ έχουμε το ημιάκαμπτο, όπου το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα φόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται διάφορα άλλα μοντέλα, όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης τροχιάς
για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ανά όχημα. Εδώ έχουμε το άκαμπτο, όπου αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας που φτάνει έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και πάμε στο τελευταίο όχημα της λίστας μας, που είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν τη δύναμη της κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κέντρο δοκιμών της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με την Unitrans, όπου είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης τη δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής, Ανατόλη Γιουνίτσκι, έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε τώρα είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Φυσικά, σαν μια πιο καινούρια τεχνολογία, έχει και πιο αποδοτικούς κινητήρες, όμως αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβή σε εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, καθώς έχουμε ήδη αρκετές φορές αναφέρει στην παρουσίασή μας πως θέλουμε το όχημά μας να είναι οικολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και την γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και την βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Μία υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από ροσιρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι με αυτόν τον τρόπο εκατομμύριες εκτάσεις έφορης γης κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανέγκυχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μία κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μία λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Εδώ βλέπουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς στο δεύτερο επίπεδο. Βλέπουμε πως το πρώτο μας όχημα, το οποίο προορίζεται για αστική χρήση, μεταφορά επιβατών μέσα στις πόλεις, παίρνει 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το μεγάλο μας όχημα όμως, το οποίο ίσως να παίρνει λιγότερα άτομα, που είναι 6, φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο εδώ μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές και δεν είναι απλά το μεγαλύτερο ποσοστό όπως βλέπετε, αλλά υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά με τα άλλα μέσα μεταφοράς τα οποία ακολουθούν και φυσικά με το δικό μας όχημα το οποίο είναι με το πράσινο. Τα οχήματα της Skyway έχουν, όπως ανέφερα, το μικρότερο ποσοστό το οποίο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι χορδές εκτείνονται από 4 έως και 15
μέτρα πάνω από το έδαφος, που όπως καταλαβαίνετε αυτό το στοιχείο αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα, ακόμα και ανθρώπους, και φυσικά αυτό μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγκυχτη, που αυτό σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή όταν κατασκευάζονται σύγχρονοι δρόμοι είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν και εκρήξεις σε βράχους. Και η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, διότι δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Και εδώ έχουμε τη σύγκριση Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα, τα οποία θα βασιστούν πάνω σε αυτές τις εικόνες και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Και πάμε στο πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι οι κεφαλόχιες δαπάνες, όπου βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση. Βλέπουμε πως έχει αυτό το μεγαλύτερο ποσοστό και το δικό μας όχημα έχει το μικρότερο ποσοστό. Και επίσης το όχημά μας συνεχίζει να διατηρεί το μικρότερο ποσοστό και στο διάγραμμα με τις λειτουργικές δαπάνες. Εδώ στην περιβαλλοντική μόλυνση βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, τις οποίες, αν θυμάστε, είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό και σε ένα άλλο διάγραμμα που ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα, δηλαδή με τα ατυχήματα στο δρόμο. Και βλέπουμε πως εδώ και πάλι οι οδικές μεταφορές έχουν πολύ μεγάλη διαφορά με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς και φυσικά και με το δικό μας όχημα, το οποίο έχει το μικρότερο ποσοστό στην περιβαλλοντική μόλυνση. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το τελεφερίκ κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Μετά από αυτό βλέπουμε το όχημα μαγνητικής αιώρησης, έχουμε και το αεροπλάνο, τις οδικές μεταφορές, το σιδηρόδρομο και τέλος το όχημα μετά τη Skyway που συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Τώρα σε αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα, διότι έχει να κάνει με κάτι θετικό, που είναι η μεταφορική ικανότητα, βλέπουμε πως το δικό μας όχημα έχει για πρώτη φορά το μεγαλύτερο ποσοστό. Και μετά από αυτό ακολουθεί το μετρό και το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο. Και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα φεύγουμε λίγο από τα διαγράμματα και θα σας δείξω τις εκδοχές μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Το Unicont, όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό είδος μεταφοράς, έχει μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων. Και η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων, πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και περαστικά υψηλής ταχύτητας, καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκο, που είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και
επίδειξης. Κάθε χρόνο σε αυτό το χώρο διοργανώνεται το ECAFEST, όπου συγκεντρώνονται χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά της πλάνα και φυσικά να κάνουν βότα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε και η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρζα. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό, Οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε επικοινοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, αλλά και υπάρχουν έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολυδομικό σχεδιασμό. Και τώρα βλέπουμε εδώ όλες αυτές τις εταιρείες, τις οποίες σίγουρα όλοι γνωρίζετε. Το κοινό που έχουν αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν. Στην αφετηρία τους ίσως κανένας δεν φανταζόταν ότι μια μέρα θα έφταναν τα ύψη στα οποία έχουν φτάσει σήμερα και ότι θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην ανθρωπότητα. Η τεχνολογία Skyway έτσι και αυτή ξεκίνησε σιγά σιγά σαν μια ιδέα ενός επιστήμονα, μετά εξελίχθηκε σε έργο και τώρα πλέον ακούμε καθημερινά τα επιτεύγματα που έχει η δικιά μας εταιρεία και μόνο από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε πως και αυτή έχει πολλά πράγματα να προσφέρει στο μέλλον και ακόμα περισσότερα πράγματα να επιτύχει. Και θα δείτε πως και αυτή θα φτάσει μια μέρα αυτά τα μεγάλα ονόματα και γι' αυτό μη χάνετε και εσείς την ευκαιρία σας, επενδύστε όσο ακόμα μπορείτε, διότι οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, καθώς η τιμή τους θα ανεβαίνει μαζί με την αξία της εταιρείας. Και τώρα συνοψίσουμε σε αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο, σκέφτεται τις ανάγκες του και παράλληλα φροντίζει και διατηρεί το πλανήτη μας. Και τώρα τελειώσαμε με την πρώτη παρουσίαση, θα προχωρήσουμε στα νέα. Πριν προχωρήσω στα νέα, να επιθυμίσω ότι μπορείτε να μου γράφετε απορίες στο chat. Βλέπω εδώ πως μου έχετε γράψει ευχές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, το εκτιμώ. Και τώρα, όπως είπα, θα προχωρήσουμε στα νέα. Να υπενθυμίσω πως για τα νέα στα social media που έχουμε, αναρτούμε τα links ή τους συνδέσμους, για τα οποία πατώντας θα μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο με περισσότερες λεπτομέρειες, διότι εδώ κόβουμε λιγάκι και λέμε τα σημαντικότερα κομμάτια. Ή αλλιώς μπορείτε να διαβάζετε τα νέα σας από το back office, έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι με την εταιρεία μας. Και τώρα ας προχωρήσουμε. Θα πω ένα νέο που το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι σημαντικό, θα έλεγα, να το αναφέρω. Οπότε, αν θυμάστε που σας έλεγα τον Ιανουάριο για την πρωτοχρονιάτικη ομιλία του Ανατόλη Γιουνίτσκι, η οποία συνέπεσε με τους εορτασμούς της πρωτοχρονιάς, έχει τώρα μεταφραστεί σε 12 γλώσσες και συνεργάτες από όλο τον κόσμο μπορούν πλέον να παρακολουθήσουν την ομιλία του Γενικού Σχεδιαστή
της Unitsky String Technologies. Φυσικά με υπότιτλους. Στην ομιλία, ο Ανατόλη Γιουνίτσκι παρουσίασε τα δικά του ιδανικά και στόχους, τα αποτέλεσματα της εταιρείας και όλα αυτά που κατάφερε να επιτεύξει το 2022, καθώς και τη διεθνή αναγνώριση της τεχνολογίας Γιουνίτσκι String Technologies. Το βίντεο παρέχει επίσης ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας μεταφοράς χορτών. Για παράδειγμα, Ανατόλη Γινίτσκι λέει για την υλοποίηση του Sarja Transport and Infrastructure Complex νούμερο 4 και την πιστοποίησή του. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως και 12 εκατομμύρια δολάρια, την ανάπτυξη νέων μοντέλων μεταφοράς χορτών και πολλά άλλα σημαντικά γεγονότα στην Unitsky String Technology ιστορία, να το πούμε και έτσι. Μπορείτε να πάτε και να το δείτε το βίντεο. Και τώρα πάμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο αναρτήθηκε σήμερα. Η αναζήτηση νέων συστημάτων εφοδιαστικής και αποτελεσματικών χρηματοοικονομικών μοντέλων είναι μια πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουν σήμερα εταιρείες μεταφοράς εμπορευμάτων. Η χρήση διαφορετικών τρόπων μεταφοράς εντός της ίδιας παραγγελίας επιτρέπει την επίλυση πολύπλοκων και μη τυπικών εργασιών. Όμως τα οργανωτικά προβλήματα οδηγούν και σε χαμένες προθεσμίες και οικονομικές απώλειες. Οι λύσεις της Unitsky String Technologies μπορούν να μειώσουν το χρόνο και να απλοποιήσουν την επεξεργασία σε επιμέρους στάδια της πολυτροπικής αποστολής εμπορευμάτων. Από το σημείο Α στο σημείο Β. Η παράδοση φορτίου σήμερα απαιτεί ειδικές οργανωτικές δεξιότητες από τους επιμελητές. Στις πολυτροπικές μεταφορές συνήθως εμπλέκονται διάφοροι τρόποι μεταφοράς και αυτή η προσέγγιση βοηθά στην επέκταση της γεωγραφίας, στη μείωση του κόστους, στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου και στον συνδυασμό των μεθόδων παράδοσης για να ανταποκρίνονται στα συμφέροντα του πελάτη. Ένα πολύπλοκο σχέδιο χρειάζεται προσεκτική επεξεργασία. Κάθε επόμενος κρίκος στην αλυσίδα εφοδιαστικής δεν θα περιορίζει τις δυνατότητες και το έργο των άλλων. Το σημερινό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν σήμερα οι εταιρείες μεταφορών απαιτεί βελτιοποίηση. Για παράδειγμα, η συμφόρηση στο λιμάνι ή η χαμηλή χωρητικότητα του σιδηροδρόμου γίνονται ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο, λόγω του οποίου πρέπει να πληρώσετε επιπλέον για την αποθήκευση του φορτίου ενώ περιμένετε την αποστολή. Επίσης, ένα από τα προβλήματα της μεταφοράς εμπορευματικών βοτίων είναι και η άνηση ροή του φορτίου οδηγεί σε υπερβολική συσσόρευση εμπορευματικών βοτίων σε ορισμένα σημεία μεταφόρτωσης και σε χρόνο διακοπής λειτουργίας λόγω έλλειψης εμπορευματικών βοτίων σε άλλα. Και η μεταφορά άδειων και ημιάδειων εμπορευματικών βοτίων απαιτεί επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό, καύσιμα και μηχανήματα. Οι εταιρείες συχνά αρνούνται τέτοιες παραδόσεις για οικονομικούς λόγους. Μέχρι πρόσφατα, δύο επιλογές πρωτοστατούσαν στην οργάνωση της μεταφοράς εμπορευματικών βοτίων. Η φθηνή και η χρονοβόρα θαλάσσια παράδοση, καθώς και μια πιο ακριβή αλλά και ταχύτερη επιλογή χερσαίας μεταφοράς. Η μετάβαση στην πολυτροπική αποστολή εμπορευμάτων με χρήση λύσεων της Unitsky String Technologies θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, θα μειώσει το χρόνο διέλευσης και θα εξοικονομήσει χρήματα. Και σχετικά με τα αποτελέσματα συμπλεγμάτων μεταφορών και υποδομής της Unitsky String Technologies, τα μη επανδρομένα ηλεκτρικά οχήματα με ατσάλινους τροχούς υψηλής αεροδυναμικής μπορούν να μεταφέρουν έως και 100 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Οι διαδρομές της Unitsky String Technologies βρίσκονται πάνω από την υπάρχουσα υποδομή. Οι διαδρομές χαράσσονται κατά μήκος της συντομότερης διαδρομής, γεγονός που εξοικονομεί χρόνο ταξιδιού. Η αυτοματοποίηση των κύριων διαδικασιών βοηθά στην εξοικονόμηση χρόνου για την μεταφόρτωση και την ίδια τη μεταφορά.
Αυτό μειώνει το φορτίο στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις υποδομής logistics και επιταχύνει την παράδοση στην πόρτα σας. Η δομή της σιδηροτροχιάς είναι ανθεκτική σε ακραίες θερμοκρασίες, επομένως μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικές κλιματικές ζώνες, όπου η κυκλοφορία των τρένων ή των αυτοκινητόδρομων είναι δύσκολη. Η εταιρεία είχε αναπτύξει την Unimobiles με μεταφορική ικανότητα από 1 έως 35 τόνους. Οι αερογέφυρες και τα ηλεκτρικά οχήματα με αξιάλινους τροχούς είναι κατάλληλα για τη μεταφορά χορδών, εμπορευματοκιβωτίων και ειδικών φορτίων. Ενώ ο κλάδος των μεταφορών αγωνίζεται να διατυπώσει τα βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως, η απάντηση φυσικά βρίσκεται στην επιφάνεια και η Unisys Technologies είναι ικανή να λύσει τα μεγαλύτερα προβλήματα που σχετίζονται με τις πολυτροπικές μεταφορές και την παράδοση των εμπορευμάτων σε γενικές γραμμές. Και τώρα θα πάμε λίγο και στην προσφορά. Να σας πω πριν τελειώσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Εάν διαβάσετε ή έχετε μάθει από κάπου, η προσφορά είναι πλέον έως και τις 28 Φεβρουαρίου και μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αριθμό επενδύσεων με έκπτωση 1/90 και να λάβετε το δικό σας ολόγραμμα με την φωτογραφία σας στο προσωπικό σας γραφείο Skywalk Community και στο Μουσείο του Κέντρου Δοκιμών στη Λευκορωσία. Βλέπετε εδώ πέρα στην παρουσίαση πώς μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας ολόγραμμα, το οποίο έτσι θα είναι και στο Εκατέχνα Πάρκ. Οι όροι της επένδυσης είναι αυτοί που είπαμε και την προηγούμενη φορά. Μπορείτε δηλαδή να κάνετε επένδυση σε δόσεις των $500 για 10 μήνες ή εφάπαξ $5,000. Και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, όπως είπα, μπορείτε να κάνετε αυτήν την να κάνετε αυτή την επένδυση, όπως είπαμε. Και έτσι θα γίνετε εσείς οι ίδιοι ένα κομμάτι της ιστορίας του έργου, καθώς το δικό σας ολόγραμμα θα βρίσκεται στο Μουσείο το Κένο Δοκιμών και θα το δουν εκεί αντιπροσωπείες, δημοσιογράφοι και επιστήμονες από όλο τον κόσμο που επισκέπτονται αυτό το χώρο. Οπότε μην χάνετε αυτήν την ευκαιρία να αφήσετε εσείς ένα χαρακτηριστικό σημάδι στην εξέλιξη της μεταφοράς χορδών. Και αυτή είναι η παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας στη σημερινή παρουσίαση. Για μία ακόμη φορά σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Θα γράψω για την παρουσίαση, θα στείλω πρόσκληση για την επόμενη φορά. Και μέχρι τότε σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της εβδομάδας, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας σας φυσικά και τα λέμε μαζί την επόμενη εβδομάδα. Ερωτήσεις, κάτι άλλο δεν βλέπω, οπότε μπορούμε να κλείσουμε. Καλό σας βράδυ!